Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι του αθλητισμού, φίλε και φίλοι του μπάσκετ, φίλε και φίλοι τη Λίγκα του Μπασκετάκη, σα καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Master League για τη φάση των 16. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ τη σειρά Golden State και Atlanta Sox. Η Atlanta Sox είναι τεχνικά συμμετοχή απόψε. Έχουν τη διαφορά από το πρώτο παιχνίδι στου 19 πόντου, στο 62-43. Στο δημοσίευμα του Μαντλίδη. Να υπερκαλύψουν μάλλον διαφορά 19 πόντων οι Golden State, οι οποίοι παίρνουν τώρα την κατοχή. Παρακλάπηκε. Μόνο στο παιχνίδι μέσα θα κάνει το φάουλ στον αντίπαλο. Ο Μάρι λογοθέτη είναι το πρώτο φάουλ που έχουμε στο παιχνίδι. Ο Κλέτης θα πάρει τώρα την μπάλα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως κάνει το μάτσα που έχει αυτός τον Τενούση. Λέξε θα συγκρατήσει όμως την μπάλα, έχει μόνο συγκρατή, πάει και μέχρι μέσα, αλλά θα κερδίσει το πάλι, δεν θα βάλει το καλά. Στέλιος Βούλγαρης, Στέλιος Βούλγαρης μας έκανε και αυτές δηλώσεις. Δύο βολές λοιπόν. Στο παιχνίδι 0-2 δωματικά. Έκανε μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή του στο προηγούμενο παιχνίδι Atlanta Sox. Έφτασε στην πρώτη βολή ο Σπλάτς Βούλαρης. Πρώτος πόντος στο παιχνίδι 1-0. Είμαστε στη δεύτερη, πάρε το rebound, φαντάζει ο Λιβάνης. Και το κυβέρνηση, μπήκα εδώ στη δεύτερη βολή πήκε. Λιβάνης θα πάρει τώρα την μπάλα. Θα δώσει ένα screen. Μόνος που μέχρι μέσα θα αφήσει την καλή μπάλα στο καλάθι. Το φύγκος είναι αυτικός. 2-2. Και 9 και 6 παίκτες. 8 και 6 παίκτες διορθώνω αντίστοιχα. Θα βάλουμε στο 6 και γκολιο στο εγκέμπωσος. Παράβαση για να γίνεται ζήσει. Θα λύσεις στην αναφορά. Τρεις αγώνες αυτοί, μερικός ελεύθερος επαρκώς για να σουτάρει, αλλά όχι για να ευστοχήσει ο Παρκαπίτσας. Υπάρχει ένα τελικό rebound στη γωνία. Βελιανούζης, για τρεις. Αστοχός. Κυριακού το rebound. Θέλει να τρέξουν οι Σοκς. Πέφτει στο καλάθι. Παίρνει μέσα ο Βουλγάρης, για τρεις. Στο βοκάρι εντός εισαγωγικών του ταμπλό του Χαρτζηγιακίδη. Και εγώ πάρα για κατοχής. Που ξεκινήσει με ιδιαίτερη ενέργεια οι δύο ομάδες. Λιβάνης θα πάρει την μπάλα και το σκληροβελιανούσι. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Το χορευτικό κόπηκε από τον Κυριακού. Φρίτσας, στο πια 3 θα το πάρει ένα ακόμα και είναι έστοχος. Νομοθέτης, προχωρεί μπάλα Στέλιος Βούλγαρης. Καλό πάση game, πάει στην περίμετρο και πάρει μπάλα. Και Κυριακούς θα δώσει ένα screen, πήγε να πάρει την μπάλα, θα δώσει την μπάλα. Ο νομοθέτης εκεί που είναι, κανένας. Πάνω θα πέρασει εκτός. Εγώ πολλές φορές την μπάλα, αλλά θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Αναγιωτήνης, στην επαναφορά. Λυτής, Μιανούσης. Στα 7 δευτερόλεπτα θα δώσει ένα screen για Λιβάνης. Θα εκτελέσει για 3 για να το δώσει. Για 3 θα το πάρει πράγματι. Ο τελείωνο χρόνος της επίθεσης είναι έστοχος. 2-8. Θυμίζουμε 19 πόντους της διαφοράς τώρα στο σύν 6 της Golden State. Καλό μας γίνει ελεύθερος ο Στέλιος Βούλγαρης. Για 3 θα το πάρει, είναι άστοχος. Και αν είσαι στο rebound. Κάνει να φωνάζει κάποιος λόγο τον Ανάνα Σόξ. Ο Χαλίδης, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει βασικός, καθίστησε ένα jump shot, είναι άστοχος. Θα μου θέλει στο rebound. Έχει μόνο το rebound, θέλει να τρέξει κιόλας. Λιβάνης τον Παρνόφης εντός εισαγωγικών, δεν πήρε την μπάλα όμως. Αν δεν ξέρει ο Κυριακούς θα πράσει να σύγκρις στα 11 δευτερόλεπτα. Έχει μέσα να θα δώσει τώρα την μπάλα στον Κυριακού, ο οποίος θα αφήσει στο καλάθι, είναι άστοχος. Έχει το rebound. Νωρίς. Πάμε να σκέφτε τον Γιανούση, θα εκτελέσει, όχι, θα του δώσει την μπάλα. Έχει κόψει, αλλά δεν θα πάρει, θα γυρίσει. Εξήκου, τέστοβος, εξπεσμένα, time out. Έχει καλές επάρξεις του Κυριακίδης.
10. Το σκορ θυμίζει αθηναϊκό τηλέφωνο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. 2-10 το σκορ, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Πρώτη κατοχή με το time out που κάλεσαν οι ίδιοι για τον Ντόρτο. Είναι για αυτούς προφανώς. Το θέτεις. Για κούκερι με θέτεις πάλι. Εγώ θέτεις για 3 θα το πάρει. Είναι άστοχος πάρα πολύ ουσιαστικά. Είναι άστοχος με τη διακίνηση του. Είχε να βάλει ένα απίστευτο σου. Δωρής. Γνώσεις. Για να πεθάνω όλα, οκ. Πάρε ένα screen. Στα 9 δευτερόλεπτα θα επιστρέψει την μπάλα στην Γνώση. Και θα γυρίσει. Η μπάλα μπήκε και βγήκε ένα σμπρόξ στην μπάλα. Ο Κυριακός θα επιστρατήσει τελικά. Ποιος μετά είδε ένα πολύ εντυπωσιακό μπλοκ το οποίο θα το βάλω. Τα σχετικά highlight. Μέσα στην κρατήτα για νόσης, θα δωρείς. Jumpsuit δύσκολο, πάρα πολύ φλακιά για νόσης. Θα βγει και ο καφέ, δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Δεν είναι κατοχή για την ομάδα τους. Βουλγαρίς και παραφορά. Και εσύ στο γλωπές έχει περάσει στο παρκέ. Στη γωνία. Θα το πάρει από 20 λεπτά μόνο και να έρθει να δικιάστηκε. Μπορείς. Φρίτσας στα 13. 4-10 το σκορ, 1-2 τα ομαδικά. Γνώσεις. Ρόμπας in games στα 8 δευτερόλεπτα. Γιορβάνης ούτε για 3 θα το πάρει με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άσταμο θέρμπολ. Θα πάει θα... Για γνώσεις. Ο Κενούσης πήδηξε πάρα πολύ ψηλά και έσβρωξε την μπάλα στο μυστικό αντίπαλο ενώ είχε περάσει πάνω από αυτόν. Οκ. 3,7 δευτερόλεπτα. Μπορείστε παραφορά. Κενούσης θα πάρει πέρα το deflection του Κυριακού. Θα αφήσει πέρα στο κλάδι. Είναι άστοχος. Θα πάρει το rebound τελικά. Κενούσης. Σουδιά 3 ο Θεωρής είναι άστοχος. Φωνές στο συμπαίκτη του Αθωμάριου Λογοθέτη ο οποίος έχει την μπάλα σε καυτή πάσα και εσύ στο γρουμό. Πάει μόνο στον άποχο, λέει, αχ, είναι εύκοχος! Ο Βούλγαρης, στο τρία της Βούλγαρης, άκουσαν τα όργανα για τους Ατλάντα Σοκς. Δωρής. Δωρής, είχε το ankle breaker. Θα περάσει την μπάλα, κόπηκε και πάλι από τον Κυριακό Γιαννούση αυτή τη φορά. Ο οποίος Γιαννούσης είχε τρεις παίκτες, δύο παίκτες πάνω στο διορθώνος, για τρεις γιορβάνης από την γωνία, είναι άστοχος. Για το rebound. Ο Βέρης. Στην γωνία. Από την baseline πέρασε ένα από τρεις παίκτες συνολικά. Θα βγάλει στην Βούλγαρη στην γωνία, αλλά ο παίκτης είναι άστοχος. Μπάλα μπήκε και μπήκε και σε επαφή από τον πάγκο για να παρακινήσει ο... Και Διακίδης. Καφρίτσας. Καφρίτσας με τη μέσα με δεξί από τον αριστερό διάδρομο απέναντι σε ψωμένο χέρι είναι άστοχος. Στην Βράτη Βούλγαρη. Τροποθέτης, στη γωνία και εσύ ο ψάχνει μια πάσα θα την βρει. Στο Σοκράτη Βούλγαρη για 3, αυτός είναι άστοχος, για λούσε τον σπρώξει την μπάλα. Εκεί που είναι ο Παναγιωτήνης στις παίκτες του. Καφρίτσας. Στο Γιολβάνη στην άλλη γωνία ζήτησε και στην ίδια γωνία ο Θοδωρής θα πάρει. Για λούσε, καλό πάση γίνει Γιολβάνη, σου για 3 θα το πάρει και πάλι. Έχω τους βρεθεί ελεύθερος. Μονή αναφίτηση, για λούσε πήγε και πάλι για την επιθετικό ρυπάμπ και σαν νίτσα ο Θοδωρής δεν θα καταφέρει ούτε ο Γιολβάνης ο οποίος έπεσε κάτω να πάρει την μπάλα. Τη γωνία σου για 3, θα το πάρει και θα δικαίω και ο Σουκρατζούγαρης και πάλι χειροκροτούμενος από τον πάγκο από τον Τάσο Μαύρο Κεφαλίδη. Ποιος έχει σηκωθεί ο Θεός, ο Δωρής. 9-10 από το 2-10. Ο Δωρής που παίζει στις τρίπλες, πάει μόνος του, στάθηκε στον αέρα, είναι άσχετο να παίρνει το ψωμένο χέρι και του Κυριακού. Εσύ σου βλέπει το rebound, με ένα ημίψιλο σχήμα θα έλεγα, παίζουν οι Ιρλάντες αυτή τη στιγμή. Και εσύ σου βλέπει. Θα μπορεί να το δει. Πάει μέχρι μέσα και θα γυρίσει το φάουλ που έχει εδώ. Στο μάνα μαζί του Νίκ. Τι ζούλου στην μοναφορά. Αυτό που έχει βαλίψει έχει περάσει εδώ τώρα. Το φέτο στάθηκε πολύ αποφασιστικά. Πάει μέχρι μέσα και θα γυρίσει το φάουλ για δύο βολές. Τα
έχουν βγάλει τις βολές. Δέκα όλα λοιπόν, τρέχουν ένα σερί 8-0. Για Ατλάντα Σόκς. Κούπα. Θα πολύ δυσυχία στη Σόνη Καρίνα και θα άκουσα την εντεύξηση. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ένα κινητό στο αθόρυβο. Όταν κάνεις μετάβαση. Ο Λουκουμένος είναι άστοχος. Τι συνδέθηκε πολύ πολλά λεπτά. Δέντας, στρίπλες ο Φανέζος της Ίσοντου. Χέρι με χέρι θα πάρει από τον Τσιλό. Ο Τιλιανούς, ο οποίος θα δώσει και ένα σκρίζουν για τρεις. Είναι άστοχος. Καθίτσας, αμυντικό rebound από τον Πάσο Μαύρο Κεφαλίδη. Ο Φέντης παγεί το coast to coast. Είναι άστοχος. Κυριακό το rebound επιθετικό να κερδίσει το φάουλ. Τα δύο βολές. Θα πρέπει να βάλω καλά στον χρόνο με το ρεφ. Πράγματι για δύο βολές. Το έχει πληθεί από το Μάνο Παναγιτούνη. Βλέπω τις συνεντεύξεις. Έχουν δώσει Μάικ Πανταζής και Γιώργος Μαργώνης αντίστοιχα από Σικάριος και Άξονα για το μεγάλο τελικό. Ο οποίος είναι εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Κυριακού είναι εύστοχο την πρώτη, 11-10. Ο Λένα και αυξάνεται το σερί των Atlanta Sox. Και ο Λένα αυξάνεται το χρονικό περιθώριο στο οποίο Golden State δεν έχουν σκοράρει άστοχους και λιγούς στη δεύτερη. Καθίτσας. Στη γωνία ζήτησε ο Γιορβάνης, δεν θα πάρει. Θα πάρει τώρα τον Λορί. Στα 14 δευτερόλεπτα. Ρώσεις θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια πέρα στον Κυριακού. Είναι εύστοχος. Ο Φέτης. Ο Φέτης. Θα χάσει τελικά την μπάλα ο Γιαννούσης. Και τώρα ο Παναγιωτήρης έχει βγει ελεύθερος και πριν καν βάλει το καλάθι. Έχει σηκωθεί ο Άρης και ο Μαρτίνης από τον πάγκο. Ο Μαρτιοφλαίδης στα 20 δευτερόλεπτα. Η μπάλα περπάτησε. Δεν θα μπει μέσα όμως. Περπάτησε στη Στεφάνη. Πριν κάνει το καλάθι είχε ζητήσει η αλλαγή ο Θεσκυριακίδης από τον πάγκο. Θα περνάει τον πάγκο. Ψαριάννης περνάει για πρώτη φορά στο αγωνιστικό χώρο της θέσης του Παναγιωτήνου. Ψαριάννης θα περνάει κάποιες δηλώσεις. Λεκού θα γυρίσει. Βίστη βάζει ο καλάθι, είναι άστοχος. Τερβάνης. Δωρής. Ψαριάννης με την πρώτη επαφή με την μπάλα. Αδύνατη λέγει κάποιος από τον πόγκο των Σόξ. Για να πάει παίξει στην αδύνατη πλευρά και πριν ο Γιορβάνης. Ο Βίζος θα πάρει την μπάλα, θα πάρει τώρα από τον Γιαννούση. Έχει βρει ελεύθερος ο Δωρής του, για τρεις θα το πάρει. Και είναι εύστοχος, δικαιώθηκε. 11-17. Και εσύ στο γλου. 18 δευτερόλεπτα, καλό μας game Κυριακού. Κυριακίδης, ο Βελιφαλίδης τώρα, στα 11. Δεν θα πάρει το jump shoot, θα βγάλει έχοντας στον αέρα την πάση στη γωνία Φρέντς Βούργαρης, η Ολίκη Σιζόγλου, αδύνατη σου για 3 από τους βεθεί. Είναι έκτρος, είναι έκτομος, 14-17. Κάτα χειροκροτούμενος από τον πάγκο του Φανταφόρ. Το Λορίς. Λορίς στις τρίπλες, στην παραλίγο να χάσει συγκρατή, πέφτοντας. Ανάποδο λέει, αφού σταματήσει λίγο να μιλάω, προσπαθούσα να επεξεργαστώ λίγο το τι είχε γίνει, οκ. Δεν υπήρχε ούτε... ούτε τζάμπολ, ούτε τίποτα. Συγκράτησε την μπάλα μου, βρίσκει κάθοντας. Καθίστε στις βολές, λοιπόν. Με άστοχο στην πρώτη. Μάνο Κωνσταντίνο, κάνει πήρα από σπίτι του. 14-18. Και εσύ ο Γλου. Και εμεί στο σπίτι του Βουλγαρίου. Στο 14. Και εσύ ο Γλου. Για τρει και πάλι. Εγώ δεν το πει ελεύθερο. Από τι 45 μήνε που φορά είναι άνθρωπο καθώ από το rebound. Μία φωνάζει
λέει μάλλον. Δεν είναι δεν φόρεσε, δεν έβγαλε την ντουντούκα, αλλά αυτό επικοινωνήσε με τους παίκτες του. Στα 14 δευτερόλεπτα αναφερόμενο στην επίθεση, όλα σχεδόν για τους Golden State. Μπάλα θα περάσει την ελεύθερη των αντιπάλων τους μετά από τη φλέξη μέσα στην κερδιά του Μαύρου. Στην για 3 θα το πάρει. Είναι άστοχος απέναντι στο Γιαννούτσι, υπάρχει και αμυντικό rebound, αλλά ο Μαυρίδης δεν μπορούσε να κάνει κάτι πέρα από αυτό. Τελικό σκορ λοιπόν στην πρώτη περίοδο 14-18 είναι μπροστά η Golden State Cavs. Η συνολική διαφορά είναι στους 15 πόντους σύμφωνα και με το πρώτο παιχνίδι. Παρακολουθούμε το δεύτερο και τελευταίο στη σειρά. Συνεχίζει πολύ λίγο και συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Εκ νέου 14-18 το σκορ. Για την έναρξη της δεύτερης περίοδου, την οποία παρακολουθήσαμε μόλις τώρα καθώς τον Γιασίσο Γλου πήρε την μπάλα, είναι για τον Ελλάδα Σόξ. Από τον Κεφαλίδη. Την μπάλα έχει περάσει στο Παθαίο Σαραγιώργο για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Στον αγωνιστικό χώρο, για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο, οκ. Ωραίος, πήγε να σου πηδήσει. Και για κούκαση στον πάγκο για να πάρει κάποιες ανάσες. Γιώργος για το κοινό σειρά σκρίν θα πάει μέχρι μέσα ένα running κλώτερ, δεν θα δικαιώσει τον Βούλγαρη. Νωρίς τελεία 3 από την αριστερή, δεν θα κερδίσει το φάλο από τον Μαρτουφαλίδη, πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Ξεχυλίζει ενέργεια αυτό το τύπος. Μίτσο, το 99 είναι αυτός με τη μαύρη. Ωραίος, 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 ωραίος. Νωρίς θα πάρει τώρα, άντε την παραφορά, τον Τζαριάννη. Είχε μια προσποίηση, θα το σκοτώσει τίποτα λόγω καθίστα, θα γυρίσει, θα το βοστάρει. Γιωβάνης δεν θα πάρει την μπάλα, θα πάρει ο Θοδωρής. Ένα jump shot δεν θα το δικαιώσει και ο Γιωβάνης δεν θα πάρει την επιθετική προσπάθεια. Θα πάμε στην game και εσείς όμως στη γωνία. Ο Μαυρισβαλίδης. Θα σπρώξει την μπάλα ο Μαυρισβαλίδης. Στη γωνία θα ξαναπάρει. Από τα Κυριακίδη, αλλά θα περάσει εκτός την μπάλα. Πήρε ο Καφρίτσας, φώναξε τον Θοδωρή για να πάρει την μπάλα. Καθώς δεν είχε αντιληφθεί ότι διασπαθόταν σε αυτόν, θα βγάλει. Τώρα στις επιλογές θα ξεκινήσει τρίπλα. Στην γωνία Θοδωρή. Πάλι πλάτη ο Γιαννούσης για να δούμε. Έρχεται στην κίνηση, δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Θοδωρή, την μπάλα θα περάσει αυτό και πάλι. Και θα την πάρει, θα περάσει τη θέση του ολοκληρωθέτης του πάλι. Μπορείς. Μόνος μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ολοκληρωθέτης στο rebound και θέλει να τρέξει για μία ακόμα φορά. Έχονται οι συμπαίκτες του, θα πάρει την παρατήρηση στο ολοκληρωθέτης στην κίνηση. Στη γωνία γυρνάει εδώ στο Μαυροκεφαλίδη, σε 2-3. Έχει σηκωθεί από τον πάγκο, θα την Κυριακίδης. Και ο άσπρο του συμπέκτη του. Καθίστε. Και πάλι. Εύστοχος! Θα παίρνετε στο απλωμένο χέρι του Σοκράτη Βούλγαρη. 14-21. Σωστά η διαφορά. Καθόλου. Συνολικά στο μείον 12 για την Golden State. Δεν θα κάνει. Ωχ, υπέροχη συνεργασία που μόλις βγήκε. Τάσο Μαυροκεφαλίδης. Ρωτάτησε. Τον Γιώργο μέσα στην ρακέτα. Θοδωρής. Φαουλ. Όπου είχε πίσω νούμερο 19 στον Ταλαγιώργο. Σε 2-3 από την γωνία τον πάλι συνάζω μας ο Σαριάννης. Είναι εκεί πέρα που πήγε μπάλα και μπάλα εκεί που πήγε ο Σαριάννης. Vice versa η φάση μας. Επιθετικό rebound. Γιαννούσης. Θα δώσει ένα screen καθίτας μόνος μέχρι μέσα ακόμη και καθαρά. Στον Ζαλαγιώργο, 16-21. Μπορείς ο διατρής με μεγάλη καμπύλη, έστωχος από τη γωνία! Οκ, 16-24. Το σύνολο αυτό είναι Golden State. Θα δεις. Για τρεις είναι άσχημα που παίρνει το μέλλον και το καθένα ο λογοθέτη. Μια άμυνα φωνάζει το παραγγελίο πίσω από τον πάγκο του Golden State. Το δωρή. Γιουλβάνη.
Πάλι θα δωρήσει, θα πάρει το τρίποντο. Παραμένει κολλημένο πάνω του λογοθέτη. Πάει στην baseline, θα πάρει το σφύριγμα. Πάλι που έχει χτυπήσει τον Μάριο λογοθέτη. Ένα jump shoot είναι άστοχο. Γύρω στο πίτσα. Λογοθέτηση. Λάθος πάσα ο Λοκνέτς, το δωρήσει έκρυψη και θέλει να τρέξει 2-3-1-2 εντός, για να δούμε. Ο Φρίτσας αφήσει την μπάλα στο καλάθι χωρίς να πάρει κερδίσει, το φάουλ είναι άστοχο στο κρατή του Βουλγαρή. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το ταμπλό, συμπληρώνουσε. Πήγε το επιθετικό rebound, το δωρήσει ήταν σε καλή θέση, αλλά η μπάλα χτύπησε σε αυτά που στερεώνουν τη βασκέτα. Αυτά έντονες αισθήματα από τους πάγκους. Έδωσε πολλές μάχες στο πάρει το rebound του άσχημα από τους Αλίδες. Έβγαλε στην πορεία στην Τεσίσοβλου, ο οποίος έχει πατήσει την πλάγια γραμμή στην προσπάθεια την επιτεθεί κατά μέτωπο. Τρίπλες πέρασε, βρήκε τείχο απέναντί του, 7 δευτερόλεπτα έβγαλε μια πάσα. Ο Φρίτσας ψάχνει και αυτός μια πάσα από τον Γιωβάνης. Και ο Νέος Θοδωρής στα 3 δευτερόλεπτα έχει βρεθεί σε καλό σημείο, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Σαριάννης πάει το Eurostep, κάλυψε το μαχητικό χώρο στο δάπεδο. Λογοθέτης. Είτε από τον Μάγκο, είτε από τον Μάγκο. Δεν το γλύψε παραφορά, πήγε από τον Μοντεκεφαλίδη. Για να βγάλει μια πάσα του Δαλό Γιώργο, συρτό μπάση, θα έχουν πέσει παίκτες κάτω. Έχει εκμεταλλευτεί το γεγονός, ο Στρατς Μπούρνελ πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Θα πάρει το ίδιο, βγήκε στο επιθετικό υπάλλον. Προφέτης, στα 9 δευτερόλεπτα. Θα πέσουν κάτω παίκτες, θα συγκρατήσει την μπάλα, δεν υπάρχει τζάμπρο σε πρώτη φάση, ούτε σε δεύτερη. Θα υπάρξει τώρα, σε τρίτη φάση μεταξύ αυτού και του Γιαννούση, τι παιχνίδι βλέπουμε, ρε παιδιά. Και αλλαγές. Βούλγαρης και Θανάσης και Γιακού περνάνε εντός του τάθμου, αφού το Θαλίδης περνάει εκτός. Εδώ και ο Γιωσίσαμβλου. Πίτσο, πίτσο, πίτσο. Δεν θα αλλάξει. Πάρε ένα σκρίνι από τον Γιαννούση, θα επιστρέψει την μπάλα για λίγο, νόμιζα ότι με τη μία θα πήγαινε να βάλει το καλάθι και τρόμαξε. Γιωβάνης, Μέγας Σαριάννης έκανε μια βόλτα στην baseline, ο Γιωβάνης, Δωρής, Καφρίτσας, έκανε μια προσποίηση, θα βγάλει μια πάσα, δεν έχει βρεθεί ελεύθερος, θα ξαναπάρει από τον Γιωβάνη, σούτ για τρεις. Είναι άστοχος, ενδεχομένως θα υπήρχε ένα μικρό overpassing. Είχε βρεθεί ελεύθερος ο... Εδώ πήγε ο ψηλός, θα πάρει ο Γιωβάνης μια κατοχή, πάρα πολύ πάθος. Δεν πρόκειτο να βρισκόταν πιο ελεύθερος από ότι ήδη ήταν ο χειριστής τότε των Golden State. 16-24 λοιπόν, 5 λεπτά ακόμα. Για το πρώτο μισό, αγωνιστικά παραμιλώντας, προποθέτης φέρεσε ανάψη από 2, πήγε να κερδίσει το φάουλ, έχω την εντύπωση, δεν θα καταφέρει να συνεχίσει ούτε με το δικό rebound. Για να νόησης το κατέβασε, δεν το τρέβοντας σε αμυντικό προφανώς, Καθρίτσας. Πριν δώσει ένα screen, τώρα είναι μέσα στη ρακέτα. Θα τσιμπητοδοτηθεί από τον Καφρίτσα. Ο Γιαννούσης θα γυρίσει. Απέναντι στον Κυριακό, είναι εξίσου δύσκολη προσπάθεια. 16-26 στο συν 10 Golden State. Και συνολικά στο 9-9. Λογοθέτης. Λογοθέτης Βούργαρης στα 8. Λογοθέτης πάλι. Μόνος μέχρι μέσα στέκεται στον αέρα και πάλι
με τα μπλό είναι εύστοχο. Τον δικαιώνει και time out που είναι πολλές φορές αρκετές. Ο Μάνος Παναγιωτούνης από τον πάγκο. 4-11 λοιπόν. Δεν έχουν κάνει ούτε φάουλ στη δεύτερη περίοδο, αξίζει να σημειωθεί η Golden State ακόμα. 3 έχουν κάνει η Ατλάντα Σόκς. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τα εναπομείνοντα 4 και 11, αν κάνει ποτέ η κάμερα φόβο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει νέου το παιχνίδι 18-26. Το σκορ υπέρ των Golden State. Έβοσμα σε ένα running floater του Μαρίου Λογοθέτη, όθησε τους καθήκοντες του Golden State να πάρουν ένα time out. Και έχουμε επιστρέψει μόλις από αυτό. Προσπαθώ να πω πράγματα για να μην υπάρχει, για να μην επιστροφήσει άβολη ησυχία. Δεν θα ξεκινήσει το παιχνίδι όπως έκανα στο Λίκιο με τις εκθέσεις. Δεν μου έφεραν οι λέξεις. Anyways, έκανα και ρήμα. Γερβάνης, στην πρώτη επίθεση μετά το time out του Golden State. Πάρει ένα screen. Αμυζανούση, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος και στο να δίνει screen. Θα πάρει και ένα τρίποντο πέντε στον Ζαλακιόρ, είναι άνθρωπος στην παραπήκη και βγήκε. Αποθέτης, το rebound. Στα 15. Γιώργος, πάλι το αποθέτης. Γιακού θα γυρίσει, θα βάλει στη weak side για 3 από την κράτη. Βούλγαρη είναι άνθρωπος. Πάλι χειροκροτήματα από τον πάγκο τον Άρη, θα γυρίσει ο Σίβη. Για 3 στην κίνηση θα το πάρει έχοντας βρεθεί ελεύθερο στα 16 δευτερόλεπτα. Και πήγε να κάνει εντελώς σαν τρέιλερ, ήθελε να πάρει το επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε όμως. Νομοθέτης, στα 16 πήγε να βγάλει μια περίτεχνη πάσα εκεί που είναι ο Γιαννούσης όμως, ο οποίος όχι μόνο πήρε, θέλει να τρέξει κιόλας. 3-1-2-2 στο άμεσο zoom. Πάει μόνος για το coast coast, βρήκε απέναντί του τον τυπικό του τύπαλο. Του Δανάκη, ο Δωρής είναι άστοχος, θα γυρίσει ο Γιαννούσης και πάλι δεξί χουτ θα τον δικαιώσει. 18-28, δώστε ένα φάουλ, περάζει από τον πάγκο Κυριακίδης. Τέλος Βουλγαρής. Ο Γιώργος θα γυρίσει, κόπηκε άλλα με φάουλ από τον Καφρίτσα. Το πρώτο φάουλ της δεύτερης περίοδου. Μια αλλαγή, ο Χατζηγιακίδης τον είδα ιδιαίτερα αποφασισμένο. Μια συστές του Σελίου Βουλγαρή. Καλαγιώργος στις βολές. Στον στην πρώτη. Κάποια τάιμ που στείλει το πάνω του Golden State. Έτσι όπως στη δεύτερη ο... Έτσι τώρα στο Σόξ. Μπορείς. Κάνει μια βάλα στο baseline. Βελβάνης. Έκανε λάθος, πάσα ψαγιάζει, έκλεψε. Νωρίς, Γιαννούσης. Συγκρατήσε, Γιαννούσης συγκρατήσε την πάρα στο καλάθι με ένα σουτάκι. Συγκρατήσε, γροφιά. Τον πάγκο είχε εκτιναφθεί ο Τσέντρος Βουλγαρής για να κράξει τους συμπαίκτες. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι και βρεθήσει πολύ πιο ανεκτό σημείο σαν εκόρβος. Γυρίζοντας, όχι πάλι μπαλά. Νωρίς, 22-30 το παιχνίδι, σε πολύ ψηλό τέμπο. Τόσο εσώ εξωαγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά. Πάγκους δηλαδή, ένα jump shoot, έστοχο. Yes sir. Τώρα γιατί είναι και τέτοιμα θα περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Υποθέτης Αλέξανδρος Ζαλαγιώργο πήρε, θα το ξαναδώσει. Στη γωνία σου για τρεις, ο Φρέντς Βούργαρης είναι άσχο, ωραία φάραξε. Στο Ζούναρης και υπάρχει για δύο βολές. Που έχει χρησιμοποιήσει τον Γιαννούση. Παναγιωτούνης, να είσαι θέση του Ψαριάννη. Ακόμα σκέφτημα. Λαγή καταρχής,
32-32 διαφορά και πάλι στις 10. Καπίτσας. Πάλι να σκέφτει ο Γιαννούς, θα εκτελέσει πίσω από το σούπ για 3, μια άσταση με τα μπλό. Αμυντικό rebound, τον Κυριακίδη. Δέχει πάλι ο Μάτος Βαντσόκ. Πάρει την μπάλα λίγο αφού πέρασε το κέντρο Μαντουραλίδης. Πάρει να σκέφτει τον Γιώργο. Πρώτη φάση ψάχνει η τρίπλα, ο Γιωβάνης έχει κολλήσει πάνω του. Και ακούς θα γυρίσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Βρίσκοντας ανοιχτό γήπεδο, ανοιχτό διάδρομο από την δεξιά. Ανοιχτό γήπεδο μεταφορικά πάντα. Αν έχει ροχμές στο γήπεδο υπάρχει θέμα. Το Δωρής. Γιωβάνης. Σουδιά 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη. Μια άστοχος δεν ήταν ακριβώς πάνω του. Θα τη συνεχίσει, δεν το πλήρωσε. Έχουν περάσει το τελευταίο λεπτό της τέτοιας περίοδου. Πρώτη Βουλγαρία. Και μετά θα φανάζει κάποιον τον Μάρκο τον Τσόκ. Γκριν από τον Μέσα. Πάνω που έχει περιδεί από τον Στόλ. Μάρο Παναγιωτούνη. Τρίτο δικό του, όπως λέει η γραμματεία. Και ενδεχομένως είναι πρόβλημα αυτό καθώς μόλις 6 παίκτες στη διάθεση του στην Βοζινσία και παραλαμβάνουμε. Για τρεις θα τον μπουμπονίσει ο Μάρκος Κεφαλής και είναι έστωχος! 27-32. Μωρίς. 27-32. Συν 5. Στο παιχνίδι αυτό θα έχει τον Μπολινστέικ. Σχεδόν όλος ο χρόνος είναι για αυτούς. Εδώ σε έρχεται ο Παναγιωτούνης. Μωρίς. Για να βγάλει μια πάσα. Θα γυρίσει. Κόπηκε! Ήταν ο Σις. Μουζάλα Γιώργο. Σκληρό παιχνίδι. Έχουμε δει στο Γελβάνη. Έχουμε στον Κυριακίδη. Τα σμιτές που σε κατέρωθαν. Το Βαρίς έχει πάρει την κεφινή και από τον Νόντουστή και ο Μαρτάς Φάδο Κεφαλίδης από πλευρά του Νόντουστόκ. Δύο των κεφινές αλληλέξεις που τερώνονται. Τρώτε στα αμερικά φάουλ. Για να δούμε τι μπορούν να βρουνε. Το Γκράτης Βουλγαρίς. Ένα jump στο παιδί στο Γιαννούς. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Καφρίνα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Τελείωσε το χρόνο στην πλάβη να πετάξει την μπάλα εμπρόθεσμα ή να βγάλει μια πάση να κάνει οτιδήποτε. Ήταν ελάχιστος ο χρόνος που απέμενε. Anyways, 27-32 λοιπόν. Στο Σιντφέντη Golden State. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Είναι δεύτερη και τελευταίου. Είναι χρόνο και του παιχνιδιού και της σειράς μεταξύ των δύο ομάδων για τη φάση των 16. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γήπεδο της Sonic Arena. Είμαι απελπισμένα να βρω άλλα catchphrases για το επιστροφή της Sonic Arena. Δεν τα καταφέρνω πολύ καλά. Anyway, έτοιμο για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη κατοχή για το οποίο είναι για τους Atlanta Sox. Υπάρχει ένα μικρό θέμα το οποίο να διευθυνθεί με τη γραμματεία και τους refs. Για το αν πράγματι είναι για τους Sox η μπάλα. Πράγματι, ναι. Έναρξης λοιπόν τρίτης περίοδου, όλα έτοιμα, let's go. Και εσείς ο Γλου. Και ο Κράτης Βούλγαρης αποτελούν την μετάδα με την οποία ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Sox, μάγει τον μπάλα. Δεν θα βγάλει τελικό ανοιχτή τον Γιώργο. Παναγιωτούνης. Γιωβάνης. Παναγιωτούνης Γιωβάνης. Speaking of which. Καφρίτσας. Δωρής, ο οποίος θα πάρει και ένα τρίποδο που θα ευστοχίσει και ο Γιαννούσης. Αποτελούν την πεντάδα των Golden State. Είναι λίγο διπολικός στην έναρξη της τρίτης περίοδου ομολογουμένως. Και εσείς ο Γλου. Στο 8 διαφορά. Κατά τον Γιώργος. Δεκαετή δευτερόλεπτα. Ένα τσάμψο θα το πάρει αλλά είναι άστοχος. Είναι τους Βουλγαρίς. Θα το ρίξουμε. Δεν σου πάρει ένα σκέλος του Παναγιωτούνη, για νότι.
στα 10 θα ζητήσει, θα πάρει απέναντι σε δύο αντιπάλους στον Μανώλη και στην διευθυντή του και τον προσωπικό του υπολογό. Καθέτσας, Δωρής, άλλαξε με τον Γιαννούση, πήγε να τον επιστρέψει την μπάλα. Δεν πέστρεψε, αλλά έχει κάνει 3 δευτερόλεπτα. Περίπου 3 δευτερόλεπτα απέμενα και για την επίθεση, όταν τον σφυρίχθηκε. 3 δευτερόλεπτα στα 3 δευτερόλεπτα της επίθεσης και 33 του Γιαννούση. Και στην τρίτη περίοδο, αμάν, κατηγισμός τριαριών. Γίνουμε μεσίτες στο τέλος με τόσα τριάρια. Λογοθέτης πήρε το Ισίζουγλου στη γωνία Σιγκιά 3, Σοκράτης Βούλγαρης. Το δοκάρι εντός εισαγωγικών. Το νωρίς ένα τρέξι, Γιορμάνης τη κράτησε. Παίρνετε στο Ισίζουγλου. Καφρίζας. Βάλος μέχρι μέσα. Κόπηκε ο Γιαννούσης από τον Ζάνα Γιώργο. Καθαρά, Σοκράτης Βούλγαρης. Τον Ζάνα Γιώργο, ο οποίος δεν συγκρατεί, μάλλον περνάει εκτός και είναι για τους αντιπάλους. Let's go, let's take. Που γνωρίζει τώρα και δεν βάζει την επίθεση. Φρίτσας. Παρέα σχέδιο για δώση. Και τρέχει την μπάλα. Και θα τη φάω χαμηλά. Θα το πέτυχε φρίτσο στο κράτη Βούλγαρη. Δωρίς, τέμενο φορά. Παναγιτούνης. Δεν θα πάρει ο Δωρίς. Θα το φάλλουν στο παιχνίδι. Για το δεύτερο μισό, by the way, θα γυρίσει ο Γιαννούσης με μια κίνηση που του αρέσει. Μπάλα μπήκε και βγήκε απέναντι τους. Καλή άμυνα. Λογοθέτης. Στη γωνία από τον Κεφαλίδης. Στα 14. Σεβάστης Αλαγιώργος. Μπράβο Πασάρ, πάνε κάτσε στον πάγκο. Ο Καφρίτσας έκλεψε όμως. 2-2-2. Ο Καφρίτσας έχει πέσει κάτω από τον δίπολο στο λογοθέτης. Δεν υπάρχει ούτε αμυντικό ούτε επιθετικό φάουλ. Ο Σίζου έχει κλέψει και πάει μόνος μέχρι μέσα απέναντι και ανάμεσα σε δύο αντιπάλους είναι άστοχος. Καφρίτσας. Το σύγχρονο και Σίζου σαν νίντζα από πίσω του. Καφρίτσας πήγε και θα κερδίσει το φάουλ για το ανάποδο lay-up. Πάμε που έχει ρωτήσει το λογοθέτη αν κάνω λάθος. Και Σίζου περνάει εκτός. Κυριακή της θέσης του. Έστοχος, δεύτερο Καφρίτσας, 27-37 και φορά και πάλι στρογγυλοποιείται στους 10 πόντους. Έχουν ακόμα 9 για να ανέβουν το βουνό εντός εισαγωγικών που έχουν χτίσει στο πρώτο παιχνίδι Atlanta Hawks του Golden State. Δύο ονομαστικές στην ίδια πρόταση και μπορούσα να το χειριστώ και λίγο καλύτερα. Σου διατρείς παρόλα αυτά και είναι έστοχος! Πόρο Κεφαλίδης, προφάνω δώσε τα συγχαρητήρια του πολύ παθιασμένου Χατζηκυριακίδη απόψε. Ξεχυλίζει πάθος απόψε. Το Δωρής. Γνωρίστης. Στην baseline ο Καφρίτσας, Γιωβάνης στα 9. Σου διατρείς ο Δωρής θα το πάρει και είναι έστοχος! Γυρίζεται όντως 30-40. Καλώς Βουλγαρίς. Πήγε το ανάπολο, κούπηκε από το ταμπλό κατά κάποιο τρόπο. Καφρίτσας, πήγε το Eurostep, είναι άστοχος. Ένας γόλος στο rebound. Μπορεί Παλίδης. Παλίδης, αλλά Γιώργος. Κράτης Βούλγαρης θα το πάρει το τρίποντο σου. Για τρεις είναι έστοχος απέναντι στον Παναγιωτούνη. Χορός τριπόντων πάει να στηθεί στο παιχνίδι για να δούμε ποια ομάδα χορεύει καλύτερα. Αντίγραμμα τώρα έχει 75. 33-40. Μπορείς. Άμυνα φωνάζει έχοντας σηκωθεί από τον πάγκο. Κράτης Βούλγαρης. Συντελβάνης. Στη γωνία του Δωρής. Σε για τρεις θα το πάρει και πάλι. Είναι και πάλι έστοχος. Τι γίνεται απόψε. Δύο σερί τρίποντα back to back αν δεν κάνω λάθος. Των δύο ομάδων έχουν βγάλει τον διάλογο όπως είναι η αλήθεια είναι. Τον θέλεις. Θα γυρίσει, κρατάει σταθερό, κόπηκε! Από τον προσωπικό του δίπολο του Καφρίτσα ο οποίος όχι μόνο έχει κόψει, έχει πάρει την πάρη και πάει για το coast to coast. Κόπηκε από τον Ζάνα Γιώργο ο οποίος γυρίζει ως βοήθεια, υπάρχει να περάσει εκτός.
αλλαγή τώρα την Κυριακό μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ. Στη θέση του Χαζηγιακίδη και... αυτό, όχι και δεν υπήρχε κάτι άλλο. Θα το δωρείς. Πάρει ένα screen και πάρει ένα φάουλ. Επιθετικό φάουλ στο Μανιουτίνι πάνω στο screen που έδωσε στον λογοθέτη. Τέταρτο του... Ξεχάζει επικίνδυνα στο πέμπτο και έτσι θα βγάλει στο πέμπτο εντός στη θέση του. Σταματήσει τρίτο, θα πάρει ένα jump shot από την ελευθερία. Μπορεί να βρει το σαριάρι και είναι έκτοπο 35-43. Ένα ακόμα παραμένει ο Λοβέτς πάνω του ασκητικά πάνω του μάλιστα. Στην πολύ καλή άμυνα που μπορείς έχει γυρίσει μα θέλει εξέρω. Και με κάποιο τρόπο, και με κάποιο τρόπο που μόνο αυτός ξέρει θα βάλει το καλάθι 35-45. Πολύ μεγάλος μέρος της επίθεσης και στην τρίτη περίοδο θα δωρείς. Ήταν ο Γιώργος. Γιακού βήματα κατά την κίνηση της προσπάθειας αυτού για να πάει μέχρι μέσα. Πάρει κάτι από την αρχή του Γιαννούτση. Μόνο στο μέχρι μέσα στέκεται εκτέλεση. Είναι άστοχο σε πληθυντικό ρημάδι του Γιαννούτση και... έχουμε... καταπληκτική για Golden State και έχουμε και voice crack σε πιο προσωπικό τόνο. Και έγινε λίγο ρυθμί, δεν πειράζει. Θοδωρή Σούτια 3 θα το πάρει και αυτό. Σε πληθυντικό ρημάδι του Γιαννούτση. Το βάνει και πάλι τρίποντα με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος. Τρίποντα από τους Golden State. Τροποθέτης. Παίρνει ένα σκέπτο τον Τζαλε Γιώργο. Σουτιά 3, σε εκτελέσεις από αυτό ο Καβίτσας. Πήγε πάνω του με καμπλό, είναι έτσι το φως. Τροποθέτης. Θοδωρής. Θα το σκέφτει θα το πιστεύει την μπάλα, δεν θα πάρει. Θα πίσω από αυτό. Πορτοκεφαλίδης έχει ξυπτήσει στον υπό γήπεδο. Και ο Τσαλαγιώρος αλλά και ο Θεοδωρής, ο οποίος τον επιτελεί στην πια 3, είναι άστοχος ο λογοθέτης στην κίνηση. Λεβάνης. Ένα jump shoot με ταμπλό, είναι έντονος και ο Καθρίτσας. 38-40 λεπτά η διαφορά. Κυμαίνεται στους 10 πόντους ή πολύ κοντά σε αυτούς. Θέλετε να μην έχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον την ενέργεια να κάνουν κάτι παραπάνω με Golden State. Τσαλαγιώρος θα πάρει ένα jump shoot, είναι άστοχος. Γιακού είναι εκεί πέρα, θα πάρει το θετικό rebound, αλλά έχει πατήσει την baseline. Λοπονιέται στην Λέχο, ο οποίος ήταν ακριβώς δίπλα. Εκεί περνάει για τους Golden State. Σκεφτεί πάσα του Θεοδωρή, είναι άστοχος ο Τσαριάνης και πριν καν μπει το καλάθι με το που πέρασε η πάσα, κάμψει μετά η μάτω από τον πάγκο των Ατλάντας. Σκεφτεί πάσα! Τι γίνεται ρε παιδιά! Θέλω να πάρω μια ανάσα. Όχι πλάκα κάνω, μη με αφήσετε. Είναι υπέροχο το παιχνίδι. Βάλα θα περάσει αυτός κίνηση για τους Golden State. Παίρνει με χέρι και πάλι στον Θεοδωρή από τον Τελβάνη. Τελβάνης θα δώσει ένα screen και ο Γιαννούσης. Θεοδωρή στις τρίπλες, στραβωτές. Θα χάσει την μπάλα μέσα από το χέρι του τον Τζάλα Γιώργο. Γυρίζει τον κοντύτερο προσωπικό του δίπολο σε αυτή τη φάση, το λογοθέτη. Θα κάνει το φάουλ. Ρώτησε και ο Χατζηγιαννίδης από τον πάγκο και από το παρκέ ο λογοθέτης πόσα έχει ο ψηλός και πόσα έχει το 33. Ο δεύτερος σε πρώτος αντίστοιχα, αναφερόμενοι στον Γιαννούση. Το δεύτερο του.
Προβέρης πάρει ένα σύγκριμα στα Κυριακού, θα από τον Κυριακού διορθώνω. Μπέρδεψαν λίγο, έβαλε και δύο ονόματα μαζί. Πήγε αντίθετα από αυτό, για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος. Στρασβούργο αριστερά, ακόμα επιθετικό ρυπάν Κυριακού είναι άστοχος. Αυτός στον ρεφ και υπάρχει σφύριγμα. Λίγο από το κέντρο του κυβέντου και από την τεχνική ποινή που έχει χρεωθεί στον Κυριακού. Στο σημείο στο οποίο εκτελεί την βολή της τεχνικής στηρίσης του Κυριακού ο Καφρίτσας, η άνθρωπος αυτή. Πάρα πάει αρκετά πιο πίσω και το σκήνει και πάλι για τον Golden Stake. Καφρίτσας και παραφαλά θα δωρεί τώρα. Μπορεί ένα ακόμα φάλο να δώσει την Golden Stake. Δωρείς, θέλει που τον λαμβάνει Καφρίτσας τώρα. Τα ίδικα. Λανώσεις, συγκράτησε, θα γυρίσει δεξί χουχ, μια κίνηση που αρέσει πέρας με τον Γιώργο, ο οποίος πήρε το rebound και το foul από τον ξυπογάδο αντίπαλο. Τρίτο είναι του λέει ο Παναγιωτίνος από τον Πάγκο. Ρωτάει και ο Καφρίτσας πόσα έχει ο Γιανούσης και τρίτο ή τέταρτο φωνάξει κάποιος από τον Πάγκο τον Golden Stick. Έχω την εντύπωση πάρει σχετική διακίνηση αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μιλάμε για talk of the town τα foul του Λαρούσιο από την Σαργαρινά. Έχει πέσει κάτω ο Γιολβάνης για τρεις, θα το πάρει και είναι έστοχος! Του γράφει του Βουλγαρίς. Πάνω στο προχειριστή, 41 στα λεπτά. Μπορείς. Γιονέα Καφρίτσας. Μπορείς. Μια πεντανούση. Πάλι που έχει χειρεθεί. Το λογοθέτη είναι το τέταρτο προσωπικό του. Λες είναι λίγο να γυρίσεις από τον πάγκο. Τι δικιά. Ακούσατε. 41-48. Στις 8 και πάλι διαφορά. Κατεβάζει την κίνηση σε πιο χαμηλό τέμπο όσο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, στη λήξη του χρόνου στο 8 δευτερόλεπτα περνάει το κέντρο. Έχει περάσει στο παρκέ. Βάζει Κυριακή της θέσης του. Το βοηθέτει ένα jump shoot μακριτό δίποτα ο Τσαραγιώρος είναι άστοχος. Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό τώρα της τρίτης περίοδου του Θεοδωρής. Κυρίως θα πάρει ένα clean shoot για τρεις. Καφρίτας είναι άστοχος. Το Μετοφαλίδης στο rebound. Μετοφαλίδης στα 18. Ισίδωλου. Άλλαξε με την ρακέτα. Γιώργο στα 10, θα είμαι μόνος του μέχρι μέσα μόνο. Παλίδης βρήκε ανοιχτό διάδρομο, μερικός δημιούργησε ανοιχτό διάδρομο, μερικός 43-49, δεν λες της history, θα δωρείς 16 από τα 22, κάτι δευτερόλεπτα είναι για τους Golden Stake. Μέχρι να το βόλιο αυτό έχουν περάσει 50 χρόνια. Anyway, στις τρίπλες, με τον προσωπικό τον αντίπαλο, θα δωρείς. Θα φρίζας, σου για 3 θα το πάρει, είναι άστοχος. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα ο Γεωργίδης Βέργης φλέξει ένα ακόμα Καφρίτσας. Ένα δευτερόλεπτο, πρέπει να σκόρει και αυτό. Ή έχασε την μπάλα από το χέρι του ή και τα δύο. Όπως και να έχει 43-49. Πρέπει να σε πολύ λίγο. Την τέταρτη περίοδο μείνετε μαζί μας.
στροφή λοιπόν στο Λουκαρίνα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος. 43-49, η φορά στους 6 πόντους πέρα το Golden State. Και δύο έχουν την καταστήνη προς Θοδωτήρα να επαναφέρει για Νούσης. Ενώσεις και Θοδωτήρες έχουν πάρει πολλές από τις μπάλες. Η Νούσης έχει κάνει πολύ δουλειά και off-ball. Κρύβει το δασκρύβει, θα δώσει ένα ακόμα στο Γιωβάνι. Παίρνοντας και επιθετικά λιμπάς του, για τρεις εκτελέσεις και το μαστό Γιωβάνι είναι έστω από 43-52. Με το καλησπέρα σας στην τέταρτη περίοδο. Ο Δέντης, ο οποίος έχει περάσει στο παρκή με 4 φάουλ. Σοκράτης Βουλγαρίς. Στα 11 μόνος μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια παίρνει στον Θοδωρή, είναι εύστοχος. Θοδωρής θα κατεβάσει την ακόμα μήνυση, 45-52. Παίρνει αυτοί από τον Ρούζικη πάλι, ένα τζάμπ στον Παπέρα Κυπιακ. Πού βρίσκεται πέρα στον Αγαπητό, τον έχει πέρα, θα πάρει μια μακρινή πάσο ο Μαλίδης στον Κυριακό, ο οποίος θα χάσει την μπάλα και την πλώσει από τα πάνω του. Ωραίς. Πάνε σκέφτει ο Γιαννούφης. Σωστές μόνος του μέχρι μέσα. Στέκεται, είναι άστοχος του Σουρλού. Στο rebound Γιαννούφης έβαλε το πόδι του. Ξεκινίζει πάθος ο Γκάλης Κυριακίδης και απόψε. Δηλαδή ο Ενώσης θα γυρίσει ωραία πάσα στον Βοήθεια και θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. 47-54. Προφέτης. Εσύ Σογλου. Ο Κεφαλίδης. Πάρει ένα jump shoot απέναντι στο ένα χέρι του Καφρίτσα. Είναι άστοχος του Κυριακού. Θα γυρίσει ανάποδο, lay up και θα στοχίσει. 49-54. Χρήτσας. Θα γυρίσει για νόμιση σε ένα δεξί κούκκιν έστωχο. Περίπου από το ύψος των ελευθερών βολών. Λίγο πιο αριστερά από την ευθύνη γράμμιση της γραμμής. Ο Δέντης. Θα δένει δύο ψηλοί πάνω, θα πάρει ένα σκρίνα από τον δεύτερο που ήρθε. Ζωνή Χαρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι μετά το time out που θα καλέσει την Golden State και μετά από την προσδοκή του ρεύση να στείλει το παιχνίδι. Φοβερής. Φοβερίτσας, θα πάρει τα χρήματα για να δείξει και αυτό. Ζωνία. Αφήνει τα ψηφία, κάνει μια πάση στο Γιαννούση, είναι άσχο το μισθό Γιάννης. Στο για 3 θα το πάρει από τη γωνία, είναι άστοχος. Ο Βουλγαρίς.
περνάει εντός. Άσπρος ο Ροβέλης στην πρώτη. Τον Ιβίνης περνάει εντός. Στο Λιάννης θέση του, στον πάγκο. Άνθρωπος στη δεύτερη, ο Θοδωρής 0-2, η κατοχή παραμένει για αυτήν και την ομάδα του όμως. 1-1 ομαδικά στην τέταρτη περίοδο. Με βάλει στην παραφορά. Μεγιτούνης, Γιαννούς στην κορυφή, πάλι Θοδωρής. Για τρεις θα το πάρει, είναι άστομος ο Θοδωρής. Αντιφόρη μπάμε. Ας κρατούν μπρούμενο, πίσω να τρέξει. Μισείς ο Γλου στη γωνία. Δεν θα πάρει τον τρίποντο. Πρώτη Βουλγαρία σου, για τρεις με μεγάλη καμπύλη. Είναι έστοχος ο μεθέτης. 2-2-56. Θα βάλει στη γωνία σου, για τρεις. Είναι άστομος, δεν μπορεί να απαντήσει. Μια μακρινή πάση του Μισθίσογλου, ο οποίος θα αφήσει το καλάθι απέναντι στην καθλίτσα. Θα βάλω τους αφήνους της Γυριακίδη. 54-56, στο συν 2 πλέον, μόλις συγκολουστεί. Συμβάνης, στην κορυφή. Μια λέιζερ πάση του Γιαννούς, καλό πάση γκέιμ, ένα τζαμπ σετ στον Αγιωτούνης, θα το πάρει για 2 λεωρές. Το φορές είναι άσοχος, επιθετικό rebound και άσοχος και πάλι, και πάλι επιθετικό rebound. Θα δωρήσει 54-58. Ροδέτης. Μέσα ταχύτατα. Θα ψάξει μια πάσα από τον Κυριακού, θα την βρει. Κάλε ο Ροδέτης η γωνία του. Θα βλέπω περνάει στον πάγκο. Πώς το είπα έτσι, στον πάγκο, όχι. Εντάξει ρε φίλε, στον πάγκο πέρασε, μην πώς κάτσε. Οκ, ήταν ο Γιώργος στη θέση του. Κυριακού. Στα 12 δευτερόλεπτα. Κυριακίδης. Τα λογοθέτης θα πάρει ένα σκρίφ, εκτελέσει πίσω από αυτό που θέλετε. Ήταν ο Γιώργος, μόνο μπήκε και βγήκε. Ο Νεγιτούνης. Θοδωρής. Καθρίτσα σε ένα... Να του είναι άσομος, ο ίδιος πάει και θα πάρει το παντελικά. Γυρίζει το φάουλ. Στον Κυριακίδη. Πράγματι θα πραγματοποιηθεί. Πράγματι θα πραγματοποιηθεί ότι... Γιατί δεν πραγματοποιηθεί, τι πράγματι, τι... Οκ. Κάτι Κυριακίδης περνάει στον πάγκο παρ' αυτά. Βρισκόμαστε πρώτο μπιλόκι για το τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου. 5 και 12 που μένουν. Μπορείς και να βρει κάποια στιγμή, η δίκλωση άλλο πάνω του και έτσι στην πάγκο σαν ο Γιώργος της Μπέκτου. Για τρεις στην κίνηση, ταχύτατη εκτέλεση για μία ακόμα φορά. Από τους κρατμπούλερ υπάρχει επιθετικό rebound και τελικά κόβει και νέωση και φάουλ. Ωραίο, πολύ καλό. 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 Καμπρίτας, παίρνει ένα σκρίνο στο Παναγιωτήρι. Μόλις μέχρι μέσα είναι άστοχος. Μπορείς να πάω. Βάνει σε διάτρες με μεγάλη καμπύλη με τα μπλό, είναι άστοχος. Προβέτει στο rebound. Πράγματι έπαιξε μετά, αλλά είναι άστοχος ο Μανατιβαλίδης. Υπάρχει επιθετικό ρυμπάν του Κυριακού, ο οποίος βάζει το κομμέτο πέντε του Γιαννούση. Και 3 δευτερόλεπτα του Κυριακού.
σας. Γνώσεις. Κύριε Μεχέρης και Όθον. Πήγε πάλι, πήγε πάρα πολύ κοντά έφτασε στο να το πέφτει την μπάλα ο συμμετήτρος ο Ροδέτης για τρεις. Πάρα πολύ ζωνα πηδήσεις είναι άστοχος ο Θοδωρής θα πάει λίγο. Αγκαρισμένα τρίποτε κύριε. Ροδέτης. Πάλπο έχει ρωθεί στον Βιντουλή. Ο Τριφαλίδης στην επαναφορά. Κύριε Μιχαίρη. Πήρε από τον Βιντουλιακού. Θα σας δώσει και ένα σκριν. Με το δεύτερο πάνε μπάλα πήγε το πικερόλ. Από τους τέσσερις στον πάγκο των Σόξ είναι όρθιοι. 56 με τον Ζω, Λωρίς. Και περίτεχνη η πάση του Γιολβάνη που πάλι ας θα δώσει και ένα σκρίση στον Γιολβάνη για τρεις μέσα! Απίστευτο το τρίποντο! Οκ, 56-61. Λωρίς. Και αυτός που θα πάρει τώρα την μπάλα από τον Σοκράτη. Καλό πάση γκέιμ, τοποθέτης. Θα πατήσει την baseline αλλά δεν το έκανε ο Σκράτης Βουλγαρής και θα κερδίσει το φάουλ από τον Θοδωρή. Σκράτης. Για τρεις μέτωπος! 59-61. Μπορείς. Μπορείς να βάλει την πάση στους κρατή πάσα. Βάλει στους για τρεις και πάλι έχει γλυκαθεί από το προηγούμενο κύριε έφτατο και πάλι! 59-64. Τώρα και Παλίτης. Συγκρατεί για όσους πήγε πάνω του. Πήρε μια πάσα ο Σκράτης Βουλγαρής που ενδεχομένως μείνει. Προοριζόταν γι' αυτό. Προοριζόταν ίσως για τον παίκτη του που ήταν πίσω. Τον Παπακεφαλίδη πήγε το καλάθι και φάουλ για το έμεσο τρίποντο. Δεν θα έχει την επιλογή για κάτι τέτοιο. Θα αρχιστεί σε δύο βολές. Ο Σκράτης Βουλγαρής το φάουλ που κέρδισε ο Κυριακού. Τέταρτο για τον παίκτη που το έκανε. Πρώτη Κυριακού. Στην δεύτερη 61-64. Μπορείς. 61-64. Το παιχνίδι αυτό κάνει αυτό είναι derby. Μπορείς πάρει ένα τρίποντο, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Σκράτη Βουλγαρή, επισήμως crunch time στον Καρίνα, τελευταίο 2 λεπτό. 3-5 τα ομαδικά. Προβέτης, μόνος με τη μέσα θα πετάξει την μπάλα, πήγε να εκμέσει το φάρο και τα κατάφερε από τον Καφρίτσα. Έτσι την... την βοβέση έτσι όπως την πρώτη. Δεύτερη 63-64. Καφρίζας. Ο Γιωβάνη θα ένα side step back για τρεις είναι έξι θα μπαίνει στο Μαρκοφανίδη. Για
πάνω, λέει στους παίκτες του Μονοκυπαλίδης. Έπαιξε καλή άμυνα, πράγματι. 63-67, πολύ μεγάλο τρίποντο. Ο Βέρης θα πάρει ένα jump shoot, είναι έστοχος και πάλι. Αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης στην crunch time. Προσθέτεις τους Σόξους, ο οποίος έχει φορτιστεί με 4 φάρα πεντυμίζει με Θοδωρής. Πάρει ένας καμπιλιανός και πάλι. Γωνία στην weak side. Πάλι στην weak side ο Γιολβάνη. Έχει πια 3 συνάσεις από το μάτος από τον Βαριάννη. Στην σκόρη πάνω στην καλούση ο Γιολβάνη. Μια σε καθή εστρεχέτα θα γυρίσει. Είναι άσομος ο καθίτσας. Τελευταίο λεπτό. Ο Ριχναρίδης. Δεν θα πάρει σε πρώτη φάση στην weak side. Έχει πλέον ο Θέλης. Κοιτάξτε καλά και θα πάρει το τρίποντο. Πάει μόνος μέσα. Κόπηκε! Από το καφίτσα και φάουλ. Βάνει στην επαναφορά. Θεωρείς. 65-67. Πάσα θα γυρίσει. Με το αριστερό ο καθίστος είναι άνθρωπος. Υπάρχει μάχη, θα πάρει τελικό το rebound. Οθέτης. 25 δευτερόλεπτα, 65-67. Θέλουνε δίποτα για σοφάριση, τρίποτα για να περάσουν μπροστά οι Σόξους. 12 δευτερόλεπτα, 16. Ποιος πορτοκαλί. Για να δούμε θα πάει για τρίποντο απέναντι στον Γιορμάνη, όχι. Πάει μόνο στην μέσα, κέρδισε το φάουλ ο λογοθέτης. Τον Γιορμάνη, πράγματι, πέμπτο. Οπα. Πέμπτο. Περάσει στο μπάγκο Γιορμάνης. Μίτσο, και το 13 έχει 5. Μένουμε 4. Με διαφορά πόντων. Ναι ρε. Μένουμε 4 παίκτες στην Golden State και ο Παναγιωτίνης έχει 5. Επισκοπού έχουν εντύπωση με την πρώτη. Παραλίγο με τη μία τώρα ο Γιώργος. Θα βάλει το καλάθι. Φαουλ. Θετικό του Κυριακού. Σηκώνει το χέρι μετά από το τροπείο από τον πάγκο. Θα βρούμε στην άλλη πλευρά του κηπέδου τώρα. Το κουτίδι γίνει πάρα πολύ τακτικά. Για να στις βολές. Θα βάλει στο μία. Πράγματι γίνεται ακόμα πιο δύσκολα. Ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας. Σοκς πράγμα που συμβαίνει. Έφτωχος την πρώτη ο Γιονούσης. Να είστε άμυνα, φωνάζει και κάποιος παίκτης του, αν δεν κάνω λάθος. Πάνε δύο πίσω τώρα. Γιονούσης, άσμοχος, στη δεύτερη. Κυριακού το rebound, 65-68, σούτ για τρεις μόνο του Κεφαλίδης. Για την ισοφάριση με 6, τα αυτόλα! 3,5 για το τέλος, 3 part time out. Για να δούμε, θα πετάξει από... Πάρα πολύ μακριά την πάρα τελούζη. 68 όλα. Τελικό σκορ. Τελειώνει. 68 όλα. Στην Master γίνεται αυτό το πράγμα. Το δεν ξέρω. Τελικό σκορ λοιπόν 68 όλα. Όλους. Όσοι δεν βάσκανε για το τοξικό υλικό. Αυτή η σιγά μου συνέχεια να είστε όλοι καλά να βρείτε τέλεια. Γεια σας.